Εμείς ξέραμε ότι έπαιζε πού και πού. Πού και πού. Κάθε βράδυ, λουθράκι πάρνει θα ρίο. Πότε ερχόταν κατευθείαν στο γραφείο, πότε δεν ερχόταν καθόλου. Ρε κουμπάρε, γι' αυτό όταν σε έπαιρνε τηλέφωνο μου έλεγες ότι έχεις συνέχεια δουλειά. Μην την ακούτε, μωρέ, μην την ακούτε, μωρέ. Τις πρώτες φορές κέρδιζε, μετά όμως άρχισε να χάνει. 500 ευρώ, 1000, 2000. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα, μια κερδίζεις και 10 χάνεις, βρε. Δεν ήξερα πόσο χρεωμένοι θα είμαστε την επόμενη μέρα. Έκρυβα τα κλειδιά από τα αυτοκίνητα, έκρυβα τα χρήματα. Μήπως τελειώσουμε το σπίτι. Και τα βράδια ατέλειωτα περίμενα μόνη μου. Τη γέμισες όμως τη μοναξιά σου. Και γιατί δεν είπες τίποτα, βρε κορίτσι μου. Πού να τα πω, ρε παιδί. Σε εμάς, ρε κουμπάρα. Σε Χριστιανά, σε εμάς. Βρε στη μήνε, μη θα τον έκανα τόπι στο ξύλο μαύρο, θα τον έκανα σαν και εμένα. Δεν λέγονται, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Έπρεπε ή να τον παρατήσω ή να βρω τρόπο να τον αντιμετωπίσω. Έπρεπε να φύγεις για να τον ταρακουνήσεις τον κύριο. Μα δεν μπορούσα να τον αφήσω. Αυτό δεν έχει επιστροφή. Αν τον άφηνα μόνο του, θα βούλιαζε κάθε μέρα όλο και πιο πολύ και ήξερα πως αν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να τον βοηθήσει, αυτή ήμουν εγώ. Πάλεψα με τον εαυτό μου για να μείνω, γιατί έπρεπε να μείνω. Καλύτερα να φύγεις. Και τα βράδια ατέλειωτα περίμενα μόνη μου, ήμουν μόνη μου, ήμουν απελπισμένη. Έτρεφε για το σπίτι, δούλευα και για τους δυο μας και είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που σχεδόν δεν με έβλεπε. Κάποια στιγμή κατέρευσε. Ευτυχώς όμως έπεσε στα μαλακά. Πες το και έτσι. Τον Άλεξ τον ξέρω από φοιτήτρια, είχε και αυτός κάποια προβλήματα. Είχαμε ανάγκη από λίγη κατανόηση, έτσι από μια αγκαλιά. Όλες μη πω έχουν μια καλή δικαιολογία. Μα δεν το λέω για να δικαιολογηθώ. Και να σου πω και κάτι. Εδώ που φτάσαμε δεν έχω ανάγκη να δικαιολογηθώ. Και δεν χρειάζεται να δικαιολογηθείς. Ναι, αλλά ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ο νοικοκύρης είσαι εσύ τώρα, τροπάρας. Κουμπάρε, συγγνώμη που θα το πω, αλλά κι εγώ να ήμουν στη θέση της, το ίδιο θα έκανα. Τι είπες, Βίβη. Τίποτα, Φώτη μου, τρόπος του λέγει. Τρόπος του λέγει, είπα κι εγώ. Ώστε έτσι, κουμπάρε, ώστε έτσι. Έλα, Φώτη, έμπλεξε. Έμπλεξε, το ξέρω. Ωραίες πλάκες κάνεις, κουμπάρε, μπράβο. Ωραίες πλάκες κάνεις. Ξέρεις, είναι αρρώστια. Είναι πραγματική αρρώστια. Στην αρχή είναι να μην κερδίσεις την πρώτη φορά. Μετά, γλυκένεσαι. Και όταν αρχίζει η χασούρα, παίζεις για να ρεφάρεις και όλο χάνεις. Χάνεις το σπίτι σου, χάνεις τη γυναίκα σου, χάνεις τα παιδιά σου. Ρε ποιος πήγε στο καζίνο και βγήκε κερδισμένο σε καλά, ρε κουμπάρε, τι να σου πω, ρε χαμένε. Ρε τι να σου πω, ρε χαμένε. Βίβη. Και τελικά. Τελικά όταν μας απείλησαν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, οι βράβοι των τοπογλύφων φάνηκε ότι άρχισε να συνέρχεται. Δεν το κόψε μαχαίρι, βέβαια. Τι να τα παγκούω, ρε κουμπάρε. Δεν πήγανε μπράβοι στο σπίτι σου μέσα. Καλά και σε πείραξε το βίντεο. Τουλάχιστον εγώ έπεσα. Δεν πήγαινα με άλλες. Μα έπεσε, λέει. Άκου εκεί το θράσος και λέει έπεσε. Τα ακούς Λιβίκα, έπεσε. Ρε κουμπάρα, συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτό που έγινε. Δεν ήθελα εγώ για το βίντεο. Συγγνώμη, ρε Φώτη. Δεν ήξερα. Συγγνώμη, μετά από ό,τι πήγαμε να σας κάνουμε, μετά από όσα είπαμε και εγώ στη θέση σου. Ρε Βιβί, συγγνώμη, πραγματικά. Κουμπάρα μου, άστο, να το ξεχάσουμε. Πραγματικά, είπα πάνω στα νεύρα μου όμως, είπα πράγματα που πραγματικά δεν τα εννοούσα. Το ξέρω. Δεν τα εννοούσα. Και εγώ είπα, συγγνώμη. Το συγγνώμη. Συγγνώμη. Και εγώ ρε παιδιά, Συγγνώμη. Είπα πολλές βλακίες πριν. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Άντε τώρα σήκω. Σήκω, ζήτα συγγνώμη από τη γυναίκα σου να τελειώνουμε. Τι λες ρε. Σήκω. Άσε με ρε κουμπάρα. Ρε κουμπάρα. Ρε κουμπάρα. Πρέπει να φύγετε από το στερεότυπο του ανδρόγυρου και να ξαναγίνετε πάλι γκόμενοι. Ρε κοιτάτε εμάς, Γκούτσι, γκούτσι, Άντε, κάνε το ξεγούτσι, ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη. Άντε. Συγγνώμη. Συγγνώμη.